Καρκουράκια, τι καλό σας έχω σήμερα. Κάτι που δεν κάνει πολύ φασάρια. Κάνει τον ήχο που όταν φυσάμε μέσα σε ένα άδειο μπουκάλι κάνει. Άμα βέβαια δεν σας αρέσει, μπορεί να το ανταλλάξετε. Τούτο εδώ είναι το 2022 Kia EV6 στην έκδοση GT Line 2 εδώ στον Καναδά. Στην Ελλάδα είναι διαφορετικές, αλλά τέλος πάντων είναι η κορυφαία έκδοση προτού την GT, την πιο γρήγορη, η οποία έρχεται τέλος του χρόνου. Τούτο εδώ λοιπόν είναι το αδερφάκι του Hyundai Ioniq 5. Κάτω από το καπό είναι σχεδόν ολόιδια. Βέβαια υπάρχουν κάποιες φήμες που λένε ότι οι μπαταρίες δεν είναι ακριβώς οι ίδιες, ότι κάποια διαφορά έχουν. Τώρα η χωρητικότητα και τα χαρακτηριστικά γενικά είναι ακριβώς τα ίδια, οπότε δεν ξέρω, αλλά υπάρχουν μερικές φήμες. Τώρα τι να πω. Τούτο εδώ λοιπόν είναι το τετρακίνητο, μιας και έχει διπλά μοτέρ, ένα μπρος, ένα πίσω. Οι μπαταρίες έχουν χωρητικότητα 77,4 kWh και η πρόβλεψη της αυτονομίας που κάνει το αυτοκίνητο είναι στα 440 χιλιόμετρα, που είναι και ακριβώς η αυτονομία που ανακοινώνει η εταιρεία εδώ στη Βόρεια Αμερική. Στην Ελλάδα λένε για 484 χιλιόμετρα, δεν νομίζω ότι θα τα κάνει, οπότε ας κρατήσουμε το 440. Οι τιμές εδώ στον Καναδά για το βασικό μοντέλο με τη μικρή μπαταρία και την πίσω κίνηση με τα 167 άλογα και την μπαταρία 58 kWh ξεκινά από τα $45,000. Για να πάρουμε τη long range μπαταρία, όπως τούτο εδώ, ανεβαίνουμε στα $53,000 και για να πάρουμε τετρακίνηση ανεβαίνουμε στα $55,000. Τούτο εδώ το GT Line 2 είναι στα $62,000 ή αν θέλετε μετά από όλους τους φόρους είναι στα $68,000. Τούτο εδώ, όπως είπαμε, είναι η κορυφαία έκδοση που μπορεί να πάρει κανείς προς το παρόν. Έχει δύο μοτέρ, έχει αρκετή δύναμη, βγάζει 320 άλογα ή 325 PS και 605 νιουτόμετρα ροπής και το 0% έρχεται σε 5,3 δευτερόλεπτα. Ο onboard φορτιστής υποστηρίζει φόρτισμα μέχρι 10,9 kW με εναλλασσόμενο ρεύμα ή άμα πάμε σε συνεχές μπορούμε να κάνουμε φόρτισμα από 10% μέχρι 80% σε μόλις 18 λεπτά αν μπορούμε να βρούμε φορτιστή που να μας δώσει 200 Ampere. Το εξωτερικό design του αυτοκινήτου είναι πάρα πολύ όμορφο αλλά θυμίζει πάρα πολύ το design το οποίο γνωρίσαμε με το Jaguar I-Pace. Κροσοβερίζει αλλά είναι αρκετά χαμηλό, έχει ένα έτσι παράξενο σχήμα, είναι ωραίο όμως, δεν μπορώ να πω. Ειδικά το μπροστά είναι πάρα πολύ πλατή και χαμηλό, έχει έτσι ένα ωραίο παρουσιαστικό. Στο πλάι οι γραμμές είναι πάρα πολύ επιθετικές και αν παρατηρήσετε η γραμμή στο κάτω μέρος συνεχίζει και σηκώνεται πάνω προς το πίσω μέρος και γίνεται ένα με τα φώτα που και αυτά πάνε από τη μία μεριά του αυτοκίνητου στην άλλη. Θυμίζει πάρα πολύ Aston Martin κατάσταση εδώ. Και επίσης συμμετρικά κάτω από τα φώτα έχει αυτό το χρώμιο που έχει με τα διαμαντάκια εδώ, έτσι ένα παράξενο σχεδιάκι. Γίνεται αρκετά όμορφο μπορώ να πω. Και αν όχι όμορφο, είναι σίγουρα πάρα πολύ ιδιαίτερο. Επίσης η θύρα για το φορτιστή είναι σχεδόν κρυμμένη στη δεξιά μεριά, την έχουν ενσωματώσει όσο πιο αρμονικά γίνεται. Επίσης έχει και 20 ζάντες, οι οποίες είναι τόσο τεράστιες που κάνουν τα φρενάκια από μέσα να δείχνουν τόσο μικρούλια, παρότι οι δισκόπλακες είναι στα 345 χιλιοστά και μπρος και πίσω. Στο εσωτερικό το design είναι πάρα πολύ μοντέρνο, μου αρέσει αρκετά, τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι μέτριας ποιότητας, αλλά το δέσιμο μεταξύ τους είναι εξαιρετικό. Εν κινήσει πραγματικά δεν ακούς τίποτα πάνω από τις λακκούβες και γενικά το EV6 έχει πάρα πολύ καλή ηχομόνωση που έχει μεγάλη σημασία σε ηλεκτρικό γιατί δεν ακούς τίποτα, ούτε αεροδυναμικούς θορύβους, ούτε από τους τροχούς, τίποτα, ούτε από την ανάρτηση, γενικά είναι πολύ ήσυχο. Γουστάρω. Αυτό που με ενοχλεί είναι η θέση οδήγησης και θα σας εξηγήσω τι γίνεται. Αφού λοιπόν φτιάξω το κάθισμά μου εκεί που το θέλω, έρχομαι αντιμέτωπος με ένα πολύ λίθιο τιμόνι, μιας και από την εγκοπή του τιμονιού εδώ στην πάνω μεριά η μισή οθόνη κρύβεται, δηλαδή το τιμόνι θα το ήθελα εκεί αλλά τώρα δεν βλέπω ούτε την αυτονομία μου ούτε την ταχύτητά μου. Αυτό εδώ βλέπω, βλέπετε και εσείς τώρα. Πρέπει λοιπόν έτσι να σηκώσω το τιμόνι λίγο προς τα πάνω και πάλι μου κόβει τις γωνίες της οθόνης αλλά τουλάχιστον εκεί δεν έχει καμία πληροφορία, δεν με νοιάζει. Τώρα λοιπόν βλέπω, αλλά τώρα τα χέρια μου είναι λίγο πιο ψηλά από ό,τι θα τα ήθελα, οπότε μετά από ώρα αρχίζω και κουράζομαι. Οπότε τι κάνω, βάζω τον ένα γκόνα εδώ και τον άλλο εκεί και οδηγάω έτσι. Δεν με χαλάει τρελά, δηλαδή δεν θέλω να το βρίσω, αλλά δεν είμαι και στην πιο άνετη κατάσταση της ζωής μου, οπότε δεν μπορώ να πω ότι μ' αρέσει τρελά.
Τα μπροστινά καθίσματα έχουν υπέροχη όψη, ειδικά με αυτή την αλκαντάρα και τις ραφές και τη διχρωμία, είναι πάρα πολύ όμορφα, αλλά η πλευρική στήριξη δεν είναι η καλύτερη δυνατή, όπως επίσης και οι ρυθμίσεις δεν έχουν το εύρος που θα χρειαζόταν. Η ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις είναι πάρα πολύ καλή, παρά το παράξενο σχέδιο του αυτοκίνητου, και από εργονομία επίσης θα πάμε πάρα πολύ καλά. Τώρα, πάρα πολλοί κόσμος έχει παραπονεθεί που τα χειριστήρια για τον κλιματισμό είναι κοινά μαζί με το ραδιόφωνο κτλ. Αυτό είναι μόνο επειδή ο κόσμος ακόμα δεν ξέρει πώς να χρησιμοποιήσει τον αυτόματο κλιματισμό. Ρε παιδιά, στον αυτόματο κλιματισμό βάζουμε την ένταση των ανεμιστήρων που θέλουμε, βάζουμε τη θερμοκρασία που θέλουμε, τα συγχρονίζουμε όλα και τέλος. 21 βαθμούς είναι η ιδανική θερμοκρασία, εγώ εκεί το βάζω. Αν έχει 30 έξω, το αυτοκίνητο θα βάλει το air condition και θα το πάει 21 όσο πιο γρήγορα μπορεί. Αν έχει μείον 30 έξω, θα βάλει το καλοριφέρ και θα το πάει 21 όσο πιο γρήγορα μπορεί. Δηλαδή, αν κάνει κρύο έξω, δεν το βάζουμε 28. Δεν αλλάζει τίποτα. Έτσι δεν το κάνει. Δεν φαίνεται τη ζέστη πιο γρήγορα. Ή αν έχει 40 καύσωνα έξω, δεν το βάζουμε 19. Δεν το κάνει πιο κρύο εδώ μέσα. Βάζουμε τη θερμοκρασία που θέλουμε και τέλος. Μετά γυρνάμε στο media και κρατάμε τα κουμπιά που πραγματικά χρειαζόμαστε. Και αν τώρα χρειαζόμαστε το ξεθάμπομα για τα τζάμια, ορίστε, είναι ξεχωριστά, δεν πάνε πουθενά. Αυτά είναι πάντα εκεί, γιατί τα χρειαζόμαστε συχνά. Οπότε, για μένα δεν είναι κακό αυτό το πράγμα που έχουν κάνει εδώ. Για να είμαι ειλικρινής, μάλλον κάποια ιδιοφία το σχεδίασε και καλά έκανε. Μ' αρέσει πολύ. Το ηχοσύστημα, παρότι είναι της Meridian, που μας συνηθίζει σε πολύ καλά ηχοσυστήματα, είναι έτσι και έτσι. Αυτό όμως που δεν είναι έτσι και έτσι καθόλου, αλλά είναι εξαιρετικό, είναι η τεχνολογία που υπάρχει εδώ μέσα, η οποία είναι όλη κοινή με το Hyundai Ioniq 5, αλλά ας πούμε μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ο πίνακας οργάνων είναι φυσικά οθόνη, έχει πάρα πολύ ωραία γραφικά, διαθέτει όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε και το design αλλάζει με βάση το πρόγραμμα οδήγησης που έχουμε επιλέξει. Στην οθόνη δεξιά, που είναι το infotainment, όλα δουλεύουν πάρα πολύ καλά, ανταποκρίνεται πολύ γρήγορα, είναι απλό στη χρήση, δεν υπάρχει κανένα μπέρδεμα, εκτός από το ότι δεν υποστηρίζει ασύρματο CarPlay και Android Auto, που είναι κρίμα. Διαθέτει εκπληκτική κάμερα 360 μοιρών και μπορούμε και γυρνάμε τα αμάξια γύρω-γύρω να δούμε τι υπάρχει τριγύρω μας. Το μόνο κακό είναι ότι δεν έχει το ίδιο χρώμα με το αμάξι που έχουμε, αλλά εντάξει τώρα και τι έγινε. Επίσης, κάτω από την κεντρική κονσόλα έχει πάρα πολύ ελεύθερο χώρο. Μπορούμε, οι γυναίκες μπορεί να βάλετε τις τσάντες σας κτλ. Έχει άπειρες θύρες USB για φόρτισμα και φυσικά το πάτωμα είναι επίπεδο και μπροστά και πίσω, μια και είναι ηλεκτρικό. Στο πάνω μέρος της κονσόλας έχουμε τα κουμπιά αφής για το θερμαινόμενο κλιματιζόμενο κάθισμα και το θερμαινόμενο τιμόνι. Και επίσης, εδώ έχουμε πάρα πολύ χώρο κάτω από το υποβραχιόνιο. Έχουμε ασύρματο φορτιστή και έχουμε δύο ποτηροθήκες για τον καφέ και για το νερό. Και μια μικρή θυκούλα εδώ πίσω για κλειδιά ή κάτι άλλο. Οι πίσω επιβάτες έχουν άπειρο χώρο στη διάθεσή τους. Ο χώρος για τα πόδια και τα γόνατα είναι εξωφρενικά καλός. Επίσης, στις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων υπάρχουν θύρες USB για φόρτισμα. Υπάρχει και μια κανονική μπρίζα κάτω από το κάθισμα, αν θέλετε να φορτίσετε κάποιο λάπτοπ. Και στις κολόνες δεξιά-αριστερά υπάρχουν και αραγωγοί για φρέσκο αεράκι. Τα πίσω καθίσματα είναι και ελαφρώς ανακλινόμενα. Και έτσι λοιπόν το πίσω κάθισμα είναι ο ορισμός της τελειότητας. Το port bagage επίσης έχει πολύ καλό μέγεθος, είναι στα 520 λίτρα, η πόρτα ανοικοκλίνει ηλεκτρικά και έχει και κάποιο έξτρα χώρο κάτω από το πάτωμα. Στην μπροστινή μεριά το Frank είναι πραγματικά σαν το τσουτσούνι του Στάθη, είναι για λύπηση. Πρέπει να ανοίξεις από εδώ το καπό και μετά να πας μπροστά, να ανοίξεις και δεύτερο, να πατήσεις και δεύτερο χερούλι, να σηκώσεις το καπό, να ανοίξεις το καπάκι, μόνο για να διαπιστώσεις ότι δεν χωράει απολύτως τίποτα και από κάτω, οπότε γενικά ξεχάστε το. Στο δρόμο το EV6 είναι πάρα πολύ εύκολο οδήγητο και αμέσως εντυπωσιάζει με την αρμονία και την ισορροπία των πραγμάτων. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ ομοιογενές αυτοκίνητο. Τώρα άρχισες να τρίζεις εσύ, τόση ώρα δεν έτρεζε τίποτα εδώ και τώρα ξεκίνησες. Γράφτε το. Επιδόσεις όπως φυσικά θα περιμένατε με τα δύο μοτέρ και την υποδύναμη που διαθέτει είναι αρκετά καταιγιστικές με το που πατάς τον γκάζι, δηλαδή η απόκριση είναι φοβερή, αλλά δεν επιταχύνει καθόλου με τους ίδιους ρυθμούς στις χαμηλές ταχύτητες και στις πιο υψηλές, δηλαδή ένα 60-100 έχει τεράστια διαφορά με ένα 100-140. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, το 0-100 έρχεται σε 5,3 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα είναι ηλεκτρονικά περιορισμένη στα 188 χιλιόμετρα την ώρα. Με τη θέση του τιμονιού μπορεί να μην συμφωνούμε απόλυτα. Το τιμόνι όμως αυτό καθ' αυτό είναι αρκετά συμπαθητικό. Δεν έχω κανένα παράπονο. Σε αίσθηση το τιμόνι τώρα, ειδικά στη λειτουργία Sport, αποκτά και λίγο πιο πολύ βάρος. Δεν θα έλεγα ότι είναι ανέστητο. Καλούτσικη αίσθηση έχει. Γενικά, ειδικά για ηλεκτρικό αμάξι, μου αρέσει αρκετά. Τα φρένα επίσης δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει το σκαλοπάτι μεταξύ της ανάκτησης και με το που τσιμπάει το τακάκι. Έχουν το πεντάλι, είναι ωραίο, γραμμικό.
τα φρένα δουλεύουν ωραία. Από τα 100 χιλιόμετρα την ώρα σταμάτησε σε 39 μέτρα, που για κάτι που ζυγίζει πάνω από 2 τόνους είναι μια χαρά επίδοση. Η οδική του συμπεριφορά είναι πάρα πολύ καλή. Η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη πάρα πολύ γερμανικά. Τώρα μην πέστε από τα σύννεφα, αλλά μπροστά έχει γόνατα Macpherson και πίσω έχει ανάρτηση Multilink. Δηλαδή, πω, δεν θα το μάντευε ποτέ κανείς ότι έχουν προσλάβει μηχανολόγους από τη Γερμανία. Τέλος πάντων, το αυτοκίνητο στις στροφές μάχεται με την υποστροφή για όσο πιο πολύ μπορεί. Μόλις αρχίσει και ανοίγει την πορεία του, εκεί με τον γκάζι μπορούμε λίγο να πετάξουμε τον κόλο, να ξεκινήσουμε έτσι ένα drift και με τους 4 τροχούς. Γενικά, παρά το μέγεθος και το βάρος, είναι αρκετά διασκεδαστικό. Σ' αφήνει να παίξεις και λίγο. Εντάξει, πλάκα έχει. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι καλό. Καλό είναι. Έτσι, κρατάει, στρίβει, έχει ωραία αίσθηση. Κάνει και λίγο κολλιδάκια. Μια χαρά είναι. Ταυτόχρονα όμως επιστρέφει και πάρα πολύ καλή άνεση, μιας και η απόσβεση της ανάρτησης είναι πάρα πολύ ικανοποιητική, δεν κάνει και φασαρία πάνω από ανομαλίες, όλα είναι πάρα πολύ ομαλά, η αίσθηση είναι ενός πολύ γυροδεμένου αυτοκινήτου με πολύ καλή άνεση. Σε γενικές γραμμές λοιπόν, το Kia EV6 το εκτιμώ, είναι ένα πολύ καλό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά δεν το αγαπάω όπως αγάπησα το Ioniq 5 ή όπως το Ford Mustang Mach-E. Φυσικά στην κατηγορία υπάρχει και το Tesla Model Y, υπάρχει και το Volvo XC40 Recharge. Υπάρχουν επιλογές να δει κανείς. Φυσικά υπάρχει και το Volkswagen το ID4. Τι να πω, δεν θα ήταν από τις κορυφαίες μου επιλογές το EV6, κυρίως λόγω του ότι δεν μου αρέσει πάρα πολύ το εδώ που κάθομαι. Αλλά επίσης το Ioniq 5 μου αρέσει πάρα πολύ σε design. Οπότε, ναι, μεν δεν θα το είχα στα top 3 ας πούμε, αλλά top 5, ειδικά τώρα τελευταία που δεν μπορείς να βρεις και αυτοκίνητο, αν καταφέρεις να βρεις ένα τέτοιο, μπορεί να είναι αυτός ο λόγος που να καταλήξεις να αγοράσεις ένα Kia EV6 αντί για κάτι άλλο. Οπότε εκεί δεν θα κατηγορήσω κανέναν. Μια χαρά αυτοκίνητο είναι, χαρούμενος θα είναι όποιος το πάρει. Οπότε σε γενικές γραμμές καλό είναι, απλά δεν είναι από τα αγαπημένα μου. Όπως ας πούμε, μου σακάς. Τον τρώω ρε παιδί μου, αλλά δεν τρελαίνομαι κιόλας. Αυτά. Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ με το Kia EV6. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε το like, αφήστε μας κανένα σχόλιο, όπως βλέπετε, απαντάω όσο πιο πολύ μπορώ, έτσι δεν σας σνομπάρω. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, ζητήστε τους φίλους σας να κάνουν εγγραφή στο κανάλι, έτσι όσο πιο πολλές εγγραφές έχουμε, τόσο πιο ωραία αυτοκίνητα θα φέρουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, μέχρι την επόμενη φορά θα τα πούμε. Γεια σας!